Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, μετά από περίπου 150 εισηγήσεις βουλευτών και υπουργών, είναι προφανές ότι δεν υπάρχουν πολλά να υποθούν έτσι ώστε να ενισχύσουν το αφήγημα του συγκεκριμένου προϋπολογισμού. Θα ήθελα να αναφερθώ μόνο λίγο στην θεωρητική αφαίρεση του προϋπολογισμού ως στοιχείο ιστορικότητας της δημοκρατίας της ίδιας, διότι ο προϋπολογισμός συνιστά το μείζον νομοθέτημα της κοινοβουλευτικής τάξεως και ήταν πάντοτε έτσι ιστορικά και έτσι το αντιλαμβάνεται και η παρούσα κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Γιατί? Διότι στην πραγματικότητα ο προϋπολογισμός αποτυπώνει την βασική αρχή της διασταύρωσης των λειτουργιών. Διότι μέσω του προϋπολογισμού η Βουλή αναδεικνύει την πρωταρχία της, καταθέτοντας και ελέγχοντας την κυβέρνηση στις δαπάνες της. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι δύο μεγάλοι πυλώνες του προϋπολογισμού, δηλαδή τα έσοδα και οι δαπάνες, έχουν μια τεράστια χρονική διαφορά στον χρόνο κατά τον οποίο καθιερώθηκαν ιστορικά. Πρώτα απ' όλα, η υποχρέωση να εγγράφονται προληπτικά τα έσοδα του κράτους ανατρέχουν στο 13ο αιώνα και στη Μάγνα Κάρτα του 1215. Από την άλλη πλευρά, τα έξοδα, δηλαδή η υποχρέωση της κυβέρνησης να προεγγράφει τα έξοδα τα οποία θα διενεργήσει, ανατρέχει στον 18ο αιώνα, στις αρχές του 18ου αιώνα. Περίπου με 5 αιώνες διαφορά, τα έσοδα και τα έξοδα ουσιαστικά ενσωματώθηκαν σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο είναι ο προϋπολογισμός, ιδίως από την ένδοξη επανάσταση του 1688 και τις αρχές του 18ου αιώνα, και εκεί είναι ένα ενδιαφέρον ιστορικό στοιχείο, το γεγονός ότι ο πρώτος πολιτικός ο οποίος εισήγαγε τον προϋπολογισμό, που είναι και ο πρώτος πρωθυπουργός της Αγγλίας, νοούμενος πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο Σερ Ρόμπερτ Γουόλπολ, ήταν και εκείνος ο οποίος εν τέλει καθαιρέθηκε εξαιτίας του ότι δεν εφάρμοσε τον προϋπολογισμό αυτό, και έτσι ακριβώς ο προϋπολογισμός συνδέθηκε με το ίδιο το κοινοβουλευτικό σύστημα, δηλαδή με την ευθύνη της κυβέρνησης απέναντι στη Βουλή. Είναι υποχρέωση της κυβέρνησης να τηρεί απαρέγκλιτα το πλαίσιο το οποίο προδιαγράφει και προεγκρίνει η ίδια η Βουλή. Για τον λόγο αυτό, η ιστορική παράδοση, ιδίως που ανατρέχει στο αμερικανικό πολίτευμα, είναι ότι θα πρέπει οι συζητήσεις και αναλύσεις του προϋπολογισμού να είναι εξαντλητικές. Ενώ αντιθέτως στο αγγλικό πολίτευμα είναι πολύ πιο συνοπτικές και μυστικές. Εμείς, ακολουθώντας το παράδειγμα αυτό, το αμερικανικό, έχουμε έναν πάρα πολύ διαφανή και αναλυτικό προϋπολογισμό. Και είναι κρίσιμο το γεγονός ότι υποχρεώνεται ο Υπουργός Οικονομικών να ανοίξει τα χαρτιά του μπροστά στη Βουλή, η οποία θα κληθεί να εγκρίνει. Γιατί να εγκρίνει? Διότι απέναντι σε αυτόν τον προϋπολογισμό που θα εγκρίνουμε σήμερα, θα λογοδοτήσει ο Υπουργός Οικονομικών, όπως και όλη η κυβέρνηση, στο τέλος της επόμενης χρονιάς. Ενδιαφέρον είναι από πού προέρχεται ο όρος budget, το οποίο είναι, όπως ξέρετε, το μπιζέ, το οποίο είναι ο όρος που ανατρέχει στον προϋπολογισμό, ανατρέχει στην αρχαία γαλλική λέξη budget, το οποίο είναι το μικρό καλάθι. Είναι το μικρό καλάθι το οποίο έχει ο Υπουργός Οικονομικών και το οποίο, και αυτό έχει τη σημειολογία του, ανοίγει ενώπιον της Βουλής. Και για τον λόγο αυτό η παραδοσιακή έκφραση είναι ότι ο Υπουργός Οικονομικών open the budget, δηλαδή ανοίγει τον προϋπολογισμό. Σε αυτήν την κατεύθυνση έρχεται ο σημερινός προϋπολογισμός. Έρχεται με σεβασμό απέναντι στη Βουλή. Και έρχεται ενώ έχει, νομίζω διαπιστωμένα από όλους, αναβαθμιστεί σημαντικά το κύρος του Κοινοβουλίου. Όχι μόνο μέσω του ελεγκτικού έργου, να υπενθυμίσω ότι βρισκόμαστε περίπου στο 80% της συμμόρφωσης των υπουργών στην υποχρέωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου απέναντι στις ερωτήσεις των βουλευτών, αλλά και σε ένα νομοθετικό έργο το οποίο έχει παραχθεί μέσα στους 5 μήνες από όταν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης η παρούσα διακυβέρνηση και ανέρχεται σε 32 νομοθετήματα τα οποία έχουν εισφέρει, εκτιμώ σημαντικά, στην ανάταξη της πολιτείας και της οικονομίας. Στο πλαίσιο ακριβώς αυτό, θα ήθελα να επισημάνω ότι και ο προϋπολογισμός αποκτά στοιχεία πολύ πιο προγραμματικά, πολύ πιο επιτελικά. Δηλαδή, ο προϋπολογισμός
θα περνάει μέσα από τις διαδικασίες του Υπουργικού Συμβουλίου μέσω των επιμέρους προγραμμάτων των Υπουργείων, το οποίο στο τέλος, στο Υπουργικό Συμβούλιο το Δεκεμβρίου, θα καθίσταται το επιχειρησιακό συνολικό στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης. Και με τον τρόπο αυτό τυποποιούνται απολύτως στο πλαίσιο του επιτελικού κράτους όλες οι λειτουργίες οι οποίες άγονται έως του προϋπολογισμού και αναβαθμίζεται στην πραγματικότητα συνολικά η διαδικασία της παραγωγής δημοσίων πολιτικών. Θα ήθελα να πω δύο μόνο λόγια για τον προϋπολογισμό που τίθεται σήμερα ενώπιόν σας. Ο προϋπολογισμός αυτός είναι ένας προϋπολογισμός έντιμος. Δεν αποκρύπτει στοιχεία, αποτυπώνει ακριβώς την κατάσταση ως έχει. Και είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος δεν χρειάζεται να αποκρύψει πράγματα, διότι στηρίζεται στις ρεαλιστικές παραδοχές τις οποίες εξήφανε η παρούσα κυβέρνηση ήδη υπό την ιδιότητά της ως αντιπολίτευση. Και τούτο διότι εκείνα τα οποία υπεσχέθη ως αξιωματική αντιπολίτευση έχουν απολύτως τηρηθεί. Κάποτε ο αξιότιμος πρώην Υπουργός Οικονομικών είχε αναφερθεί στο δόγμα Γιοχάνσον. Θα θέλαμε όλοι να ήμασταν σε ένα ραντεβού με τη Γιοχάνσον. Σήμερα ο αγαπητός μου φίλος, ο Γιώργος Κατρούγκαλος, ο συνάδελφος, αναφέρθηκε σε αγιοβασιλιάτικα δώρα. Λοιπόν, και το ραντεβού ακόμα σχεδόν πραγματοποιήθηκε, διότι ό,τι υποσχεθήκαμε το πράξαμε μέχρι τελευταίας κεραίας. Υποσχεθήκαμε μείωση φόρων για όλες τις τάξεις, για τις επιχειρήσεις, για τα φυσικά πρόσωπα και έγινε πράξη. Υποσχεθήκαμε μείωση του ένφια και έγινε πράξη. Υποσχεθήκαμε μείωση των φαρμάκων και έγινε πράξη. Υποσχεθήκαμε απαγόρευση συνολική του καπνίσματος και έγινε πράξη. Και για αυτή την πράξη επιβραβεύεται σήμερα η ελληνική κυβέρνηση με τα χαμηλότερα επιτόκια του ελληνικού κράτους και αυτό είναι η αποτύπωση ακριβώς της εμπιστοσύνης η οποία αποδεικνύεται ότι υπάρχει όχι μόνο από την κοινωνία αλλά και από τις αγορές. Διότι εμείς δεν χρειάστηκε να αναπληρώσουμε το έλλειμμα εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινωνία ή απέναντι στις διεθνείς αγορές με υπερπλεονάσματα τα οποία στην πραγματικότητα δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια υπόσχεση που χρειάστηκε να δώσουμε γιατί είχαμε έλλειμμα εμπιστοσύνης. Αυτό το έλλειμμα εμπιστοσύνης σήμερα δεν υπάρχει. Και για το λόγο αυτό αισθάνομαι σήμερα με τα λόγου γνώσεως ότι μπορούμε να διατηρούμε μια βιώσιμη αισιοδοξία ότι θα υπάρξει ευημερία και ανάπτυξη για όλους. Και θα είναι βιώσιμη αισιοδοξία διότι δεν στηρίζεται σε αυταπάτες. Και δεν στηρίζεται σε αυταπάτες, διότι εκείνο το οποίο έχουμε πράξει από την πρώτη μέρα με την παραγωγή ενός τεράστιου νομοθετικού έργου είναι ακριβώς η επιβεβαίωση της σταθερότητας, της εντιμότητας και της ακεραιότητας ότι εκείνο το οποίο υποσχεθήκαμε, εκείνο θα πράξουμε. Και αυτό επιβραβεύει σήμερα ο ελληνικός λαός. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Υπουργό για τον χρόνο. Μάλιστα. Κύριος Τσακαλώτος.